صحتكم أعزائنا المستمعين، نقدم لكم فترة الحصاد الإخباري من إذاعة نسائم سوريا. ارتفاع حصيلة شهداء اليوم إلى 35، ولجان التنسيق توثق ارتخاء 76 أمس الاثنين. عنيفة بين الحر والنظامي في عدة أماكن. The war started. The war that I mean, the war with guns. Groups are clashing. People are getting killed. We have to leave our home. We have to leave our schools. We have to leave everything behind us. Ο Ατνάν είναι παιδί της Μέσης Ανατολής. Η ζωή του μια οδύσσια 4 γενιών ανθρώπων που αναζητούν την Ιθάκη. Μεγάλωσε στη Δαμασκό. Οι γονείς του, Παλαιστίνοι, βρήκαν καταφύγιο εκεί από τους πολέμους του 20ου αιώνα. Ο προσφυγικός καταβλισμός το 1948 έγινε ολόκληρη πόλη. Αποδείχθηκε όμως ξανά μια προσωρινή πατρίδα. Στη Συρία, τα σύννεφα του πολέμου άρχισαν να μαζεύονται από το 2010. Με τα εφηβικά μάτια του, είδε τα πάντα να περνούν από μπροστά του. So my father decided that we have to leave from Syria and we have to go to Lebanon. Τότε άρχισε το ταξίδι της φυγής για την οικογένεια του Ατνάν. Στο Λίβανο συνοστίζονταν οι πρόσφυγες από κάθε γωνιά της Συρίας. Η ζωή ήταν δύσκολη, χωρίς δουλειά, χωρίς τα ελάχιστα για να ζήσεις. Μέχρι που έγινε αφόρητη. Η οικογένεια του Ατνάν αναζήτησε μια καλύτερη λύση, έστω κι αν ήταν μακριά. We went to Sudan and we sat there for 1 year. But also in Sudan it wasn't the situation wasn't very stable. Ύστερα από 2 χρόνια περιπλάνησης, επέστρεψαν στη Συρία. Αλλά πολύ γρήγορα ο Ατνάν βρέθηκε μπροστά σε ένα νέο δίλημα. Όχι μόνο να υποφέρει τον πόλεμο, αλλά να γίνει και μέρος του εμφύλιου σπαραγμού. Τότε ήταν που άρχισαν τα μεγάλα κύματα προσφύγων από τη Συρία. Ποτάμια ανθρώπων κινήθηκαν μέσω Τουρκίας προς την Ευρώπη. When you turn 18 in Syria, you have to go to the military service. It's a mandatory. And of course we were watching the news about people going to Turkey. And from Turkey they are going to Europe. They are crossing to Greece or to Italy. And they go to Central Europe to apply for asylum. Η τρίτη προσπάθεια της οικογένειας του Ατνάν για να ξεφύγει από την κόλαση του πολέμου ήταν η δυσκολότερη. Έπρεπε πατέρας και γιος να χωριστούν από την υπόλοιπη οικογένεια για να δοκιμάσουν να περάσουν από τη ζώνη του πολέμου, να κάνουν συναλλαγή με διακινητές με την ελπίδα ότι κάποτε θα φτάσουν στη Γερμανία και θα ζητήσουν άσυλο. Μετά να καλέσουν και τους δικούς τους. The idea of leaving one member of your family behind it was very difficult to imagine. But this trip is dangerous and it's difficult and it is expensive. Ο Ατνάν θυμάται σχεδόν με κάθε λεπτομέρεια το ταξίδι φυγής. Όλα είναι χαραγμένα στη μνήμη του και τα αφηγείται σαν κινηματογραφική ταινία. Σε κάθε σημείο έλεγχος, από το στρατό, τις αντιμαχόμενες παρατάξεις, ομές απειλές μέχρι να φτάσουν στα σύνορα με την Τουρκία. I couldn't sleep at that night. I was thinking about everything that might happen to us during that journey. Sorry. We took off from Damascus and we went toward Aleppo, to the north of Syria. The soldier at this checkpoint, he said that you are all leaving to Turkey. This is the end of your journey. You will never see the sky again. And this is the end of the line. Some of the guys, they were speaking to him. And he told them that give me some money and I will let you pass. Πέρασαν τα σύνορα με την Τουρκία και μπήκαν στο έδαφος της για να αρχίσει τότε η νέα δοκιμασία. Μαζί με τους διακινητές να βρουν το δρόμο της φυγής με πλοίο από τις τουρκικές ακτές. Αναμονή, αγωνία. Ολόκληρες οικογένειες, παιδιά, στα χέρια παρανόμων που πουλάνε ελπίδα. And we paid $6,000 each. And it was a very small boat. And it was a trip about for 8 hours until we reached
the bigger boat. The boat was fully loaded. You cannot stretch your legs. You sit in the tiniest shape as possible. The fourth day, as I remember, the engine broke in the middle of the sea. And during the night, we could hear the waves slamming the boat. And it was very loud. And we were thinking that the boat will crack at some point. It was scary for a small boat like this, with this amount of people on it. We were waiting for something to happen. Either we get rescued, either we all die. Suddenly there was helicopters and a warplane above us. Οι ναυαγοί περισυλλέγησαν από το κρουαζιερόπλοιο Σαλαμής σε μια δύσκολη επιχείρηση, σε αντίξωες συνθήκες στη θάλασσα. Ήταν συνολικά 345 ψυχές στιβαγμένες σε ένα σαπιοκάραβο, ανάμεσά τους πολλές γυναίκες και παιδιά. Οι πρόσφυγες είχαν προορισμό την Ιταλία ή την Ελλάδα, ώστε να ενωθούν με όσους προσπαθούσαν, με κάθε τρόπο, να φτάσουν στη Γερμανία και να ζητήσουν άσυλο. Βρέθηκαν στην Κύπρο και τώρα θα έπρεπε να αποφασίσουν το μέλλον τους. Το πρότιστο για τους περισσότερους ναυαγούς ήταν να συνεχίσουν το ταξίδι με άλλους τρόπους. We felt relief, all of us. And we arrived at the port of Cyprus and we started looking around us, what was going on. Ο κάθε πρόσφυγας αναζητεί μια επιλογή που να μην είναι ξανά προσωρινή. Να έχει πιθανότητες να ξαναδημιουργηθεί, να δικαιούται να διεκδικήσει την οικογενειακή επανένωση, να φέρει και την οικογένειά του σε κάποιο στάδιο. No one can think about that. No one can think about losing his mother, his siblings. Ο Αντνάν είναι από τους λίγους ναυαγούς εκείνου του καραβιού που επέλεξε να υποβάλει αίτηση για άσυλο στην Κύπρο. You know, you cannot distract yourself away from reality for a long time. The reality was, it was me and my father in a foreign country. My mother and my siblings are in Syria. In Syria, there is war. Πίστεψε ότι η επιλογή του είναι η Κύπρος, ακόμα και όταν ο πατέρας του είχε αμφιβολίες. Εξασφάλισε το καθεστώς πρόσφυγα και μαζί με τον πατέρα του κατάφεραν στους μήνες που ακολούθησαν να πάρουν άδεια για οικογενειακή επανένωση. The moment that me and my father, with our friend, we went to the airport, Larnaca Airport, and we were waiting for them, and I saw my mom. There's no words can describe the joy of seeing your family again. Είναι τέλη Ιουλίου 2017. Το προσωρινό κέντρο υποδοχής προσφύγων στην Κοκκινοτριμιθιά δέχθηκε ένα νέο κύμα ναυαγών από τις ακτές της Τουρκίας. Όλοι είναι Σύριοι, αρκετοί από αυτούς νέοι, έφηβοι. Ο πόλεμος στη Συρία εξακολουθεί να αποτελεί την πιο μεγάλη πληγή στον κόσμο και δεν λέει να υπουλώσει. Τα προσφυγικά ρεύματα που φτάνουν στην Κύπρο απέκτησαν τα δικά τους χαρακτηριστικά. Οι περισσότεροι ξέρουν την Κύπρο, είτε γιατί εργάστηκαν στο παρελθόν, είτε γιατί έχουν συγγενείς στο νησί. Ο προορισμός τους δεν είναι η Βόρεια Ευρώπη, είναι πια η Κύπρος. Οι πρόσφυγες μιλάνε για την ιστορία τους, τι άφησαν πίσω. Περιγραφές με κάθε τρόπο, με σπαστά κυπριακά, με κινήσεις χεριών, μέσα από τα μάτια τους. Φύγαμε από το Αλήπο που έχει πόλεμα πολλά. Σκέφτηκαμε να έρθουμε στην Κύπρο για να μπορούμε να κάνουμε καλή ζωή μας να κάτω. Πολλοί πήραν τις γυναίκες και τα παιδιά τους και έκαναν το επικίνδυνο ταξίδι στη θάλασσα. Δίνουν τα πάντα για μια καλύτερη ζωή μακριά από την κόλαση του πολέμου. Ήβραμε κάποιος που να μας φέρει, πληρώσαμε τα λεφτά. Είπαμε μας ότι να φάει 5-6 ώρες να φτάσουμε. Ήρθαμε περίπου παραπάνω από 30 ώρες μες στην θάλασσα και δεν φτάσαμε. Μόλις ήρθε η αστυνομία Κύπρια, έπιαν μας μες στην θάλασσα και είχε να πετάνουμε, να μην έπιασε η αστυνομία. 2 ώρες, 3 ώρες, 5 ώρες, 10 ώρες, μείναμε στο θάλασσα 35 ώρες. Και ήταν να πεθάνουμε. Και χάλασε τη μηχανή, έτρεχε νερό. Και σκεφτώ για το μωρό μου, για τη γυναίκα μου, να είναι μαζί μας, δεν ξέρουμε. Αλλά φτάσαμε. Τι μέρες ήταν, τι μέρες ήταν, όλα αυτά. Δύο νύχτες.
مهني خلاص مهني مهني چه فؤادي ولدي چي انيجس چي مورا چي اندرس كله فؤادي نه. Μια ομάδα εφήβων παίζει με την μπάλα. Πίσω στη χώρα τους επικρατεί χάος. Οι αντιμαχόμενες παρατάξεις στρατολογούν τους νέους και τους ρίχνουν στη λέλαπα. Τούτος 18 χρονών, 19 χρονών, 20 χρονών, τούτος να πάει στρατό. Τι ήθελε να πάει στρατό γίνος. Τι ήρθε μαζί μας δηλαδή. Επειδή έχει πόλεμο στη Συρία. Πολλοί νέοι και παιδιά έχουν παγιδευτεί από τις συνέπειες του πολέμου. Δεν έχουν πάει σχολείο. Μικρά γρήμια. Δεν έχουν ζήσει τα στοιχειώδη μιας φυσιολογικής ζωής. Η υπηρεσία ασύλου εξετάζει τα αιτήματα των προσφύγων και θα αποφασίσει για το καθεστώς τους. Αιτούνται άσυλο στην Κύπρο και προσμένουν να ενωθούν με τις οικογένειές τους με μια ευχή. Πρώτα ο Θεός. Μακάρι να βρω οικογένεια μου δαμέ, επειδή έχω γυναίκα και μωρό μου στην Πουτζής μου στη Συρία. Λέει πολλά και λέει εντάξει μπαμπά μου, πιάνε και μακάρι για μην ξεχάσεις. Και όταν εντάξει κόρη μου, είσαι Αλλά να έρθω πίσω, να σε βρω κοντά μου. Ο Ατνάν άνοιξε μια νέα σελίδα για τη ζωή του στην Κύπρο. Έχει φίλους και περνά τον ελεύθερο χρόνο του στο κέντρο της Λευκωσίας. Του αρέσουν οι παρέες, οι βόλτες τα απογεύματα. Είναι αποφασισμένος αλλά και μετρημένος στα λόγια του. Θέλει να σχεδιάσει το μέλλον του, να δημιουργήσει πάνω σε όσα έμαθε από τη ζωή και να ανακτήσει όσα άφησε πίσω. Now I'm working as a translator and I translate from English to Arabic and from Arabic to English. But I want the Greek language so I can build my life. Today I'm 21. I still don't have Elysium certificate. Ο Ατνάν έχει βγει πιο όριμος και πιο δυνατός μέσα από το ταξίδι της ελευθερίας. Όμως, όπως πολλοί πρόσφυγες, χρειάστηκε να περάσει πολλές δοκιμασίες μέχρι να νιώσει ότι μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Every moment of that journey, it's now written deep in my mind. Some people, they lost all of their family. Μπορεί τούτα τα δύσκολα που έρχονται και βρίσκουν τους ανθρώπους να τους κάνουν πολλά πιο δυνατούς. He went through many, many difficult things that was supposed to take actions that will change his life. And at the same time start his own work. Εύκαλε με νομίζω που τούτην τη γυάλα που ζούσα και εγώ όπως ζει η πλειστή νέη σε τούτην την κυπριακή κοινωνία. Γνώρισε έναν άτομο που επέρασε που τούτα τα πράγματα και ξαφνικά έρχεται να σου πει ότι είμαι δαμέ και κατάφερα τα. I'm from Palestine and I grew up in Syria. Η Κύπρος μπορεί να γίνει η πατρίδα μου, αλλά η Παλαιστίνη θα μείνει πάντα στην καρδιά μου.